Τώρα σε ό,τι αφορά αυτόν τον ιό, αρκετοί λένε πως θα εξαφανιστεί τον Απρίλιο με τη ζέστη, καθώς έρχεται η ζέστη. Θα εξαφανιστεί τον Απρίλιο. Αυτή ήταν η στιγμή που η τύχη του Ντόναλτ Τραμπ γύρισε. Ο ιός δεν εξαφανίστηκε. Η ευσεβή πόθη του Προέδρου Γατινός εκ εκδιαμαγεία σε εξάλληψη του κορονοϊού και η κακή διαχείριση της κρίσης οδήγησαν τις ΗΠΑ να θρυνούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και την οικονομία να έχει υποστεί ένα πολύ βαρύ πλήγμα. Η συγκυρία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για το εκλογικό αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η ανυποχώρητη στάση του απέναντι στο κίνημα Black Lives Matter μπορεί να συσπήρωσε τους λευκούς εργάτες, ωστόσο προκάλεσε αντισυσπήρωση άλλων σημαντικών πληθυσμιακών ομάδων. Οι Αφροαμερικανοί προσήλθαν μαζικά στι κάλπε και έκναν το αποτέλεσμα στι κρίσιμε πολιτείε υπέρ του Biden. Η πόλωση που επικράτησε οδήγησε στη μεγάλη άνοδο της συμμετοχή και στην απομάκρυνση του Ντόναλτ Τραμπ από τον λευκό οίκο. Είναι μια απάτη ει βάρο του Αμερικανικού λαού. Είναι ντροπή για τη χώρα μα. Είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε. Ειλικρινά, κερδίσαμε αυτέ τι εκλογέ. Κάπω έτσι ξεκίνησαν οι προσφυγέ στη δικαιοσύνη, τι οποίε συντώνησε ο δικηγόρο του, Ρούντι Τζουλιανί. Όταν ο αντιπρόεδρο Πεν δεν ενέδωσε στι πιέσει του Τραμπ Ρούντιν. να μην επικυρώσει το αποτέλεσμα, Ρούντιν. ο πρόεδρο προέτρεψε του πιστού υποστηρικτέ του να αναλάβουν δράση. Η εισβολή στο Καπιτόλιο ήταν το επιστέγασμα τη θητεία του στον Λευκό οίκο. Η έκκληση που απίφθινε για ηρεμία δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την παραπομπή του. Ξέρω πως πονάτε. <laughs> Μας έκλεψαν τις εκλογές. Ήταν μια θριαμβευτική νίκη και όλοι το ξέρουν αυτό, <laughs> ιδιαίτερα στην άλλη πλευρά. <laughs> Πρέπει όμως να γυρίσετε στα σπίτια σας. Ακολούθησε ο αποκλεισμό του Ντόναλτ Τραμπ από τα μέσα κοινωνική δικτύωση και η διακοπή τη επικοινωνία με τους πιστούς του πιστού υποστηρικτέ του. Η επίσκεψή του σε ένα έργο που σημάδεψε τη θητεία του, το τείχο, ήταν μια από τι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του. Εκείνο έμεινε ημιτελές όπως και η φιλοδοξία του για επανεκλογή. Τα χειρότερα για εκείνον δεν σταματούν εδώ αφού μια ενδεχόμενη καταδίκη του από τη Γερουσία δεν θα του επιτρέψει να διεκδικήσει ξανά μια δεύτερη θητεία.